Τώρα πάμε να περάσουμε πάλι στα πολιτικά μας. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Παπά. Καλημέρα, κουρασμένος φαντάζομαι. Καλημέρα. Είναι εξαντλητικές ημέρες για όλους σας εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ και καιρό. Παραμένουν οι συναδελφοί μας. Κύριε γραμματεία που ήταν εξαντλημένα τα πράγματα. Τώρα να σας πω. Προεκλογική εκστρατεία τώρα, νέα προεκλογική εκστρατεία. Λίγο δεν σας βλέπω διακοπές να κάνετε. Λίγο ανορθόδοξα να αρχίσουμε. Διαβάζω εδώ στο Βήμα χθες σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ο κύριος Παπάς, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Βήματος, δεν αποκλείεται ανάλογα με τις εξελίξεις και τις υποψηφιότητες να βγει και αυτός μπροστά. Και εκεί που θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία ευρύτερη των προεδρικών. Τι να σχολιάσω. Με ρωτάτε. Θα βγείτε μπροστά. Κοιτάξτε. Θα απαντήσει ο Πουλακίδας. Πώς το λέτε δηλαδή. Για τον Παπά. Θα σας πω. Θα σας πω. Νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να κάνουμε μια προσπάθεια να συζητήσουμε για την πολιτική. Να μην αδικήσουμε την απαραίτητη κουβέντα η οποία πρέπει να γίνει και να αφοσιωθούμε στο πού πρέπει να πάει το κόμμα. Αυτό. Πού πρέπει να πάει το κόμμα. Εσείς, εσείς ενδιαφέρεστε να είστε υποψηφίος. Δεν θα κάνω καμία απολύτως κουβέντα για τα πρόσωπα. Άρα το αφήνω ανοιχτό. Κύριε Χασαπόπουλε. Αν θέλετε να μιλήσετε με όρους πολιτικού ρεπορτάζ, Χριστίνα, με συγχωρείτε. Δεν γίνεται. Έχουμε εδώ το Παπά. Θα μου επιτρέψετε να επιμείνω ότι το κρίσιμο είναι ποιες πολιτικές επιλογές θα κάνουμε και ποια κατεύθυνση θα επιλέξουμε. Άρα ανάλογα με αυτές τις εξελίξεις εσείς αυτό είναι το κρίσιμο. Είναι το κρίσιμο. Δεν θα πω τίποτα ούτε για μένα ούτε για άλλο πρόσωπο. Το αποκλείεται. Μην επιμένετε, δεν θα πω κάτι άλλο. Σας παρακαλώ. Το αφήνει ανοιχτό. Έτσι είναι, αυτό είναι. Το αφήνει ανοιχτό. Διότι αλλιώς λέω ότι δεν είναι. Βάλτε παιδιά το τίτλο από κάτω. Ανοιχτό ενδεχόμενο. Φυσικά. Δηλαδή και ο Ζαχαριάδης ο Ή θα είναι, δεν θα είμαι. Παπά, ή θα είμαι, δεν θα είμαι υποψήφιο. Παπά, άντε κατελή. Ή θα είμαι, δεν θα είμαι υποψήφιο. Εγώ θα είμαι αυτό το τίτλο. Δεν αποκλείω να είμαι υποψήφιο. Να συζητήσουμε για την πολιτική λίγο. Ναι, να πούμε λίγο που θέλετε να πάει το κόμμα για να καταλάβουμε και εμεί. Μα μου επιτρέψει πριν πάμε στην πολιτική. Όμως όταν έχετε ως προτεραιότητα, κύριε Παπά, την εκλογή προσώπου και μάλιστα τις υποψηφιότητες που θα καθαρίσουν μέσα σε 10 μέρες περίπου, δεν μπορεί να μην είναι καθαρό το πλαίσιο. Άρα και εσείς κάπου μέσα σας υποθέτω ότι έχετε αποφασίσει τι θα κάνετε ή θα δείτε το επόμενο διάστημα. Μην επανέρχεστε. Γιατί η πολιτική μετά θα αρχίσει. Εγώ, όπως και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι έχουν στο μυαλό τους για το που πρέπει να πάει το κόμμα. Έτσι. Αυτή είναι η βασική και η κύρια συζήτηση. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα και κατά τη γνώμη μου υπάρχει ένας κίνδυνος αναδίπλωσης. Δηλαδή μπορεί να πεις ότι εδώ έχει φουρτούνα έξω, άρα πάμε το καράβι σε ένα ασφαλές λιμάνι. Το οποίο είναι το λιμάνι της ριζοσπαστικής αριστεράς. Τελεία. Mm-hmm. Αυτό θα είναι λάθος. Έχουμε μια διακήρυξη που λέει ότι είμαστε ένα κόμμα της σύγχρονης αριστεράς, το οποίο όμως αγκαλιάζει κόσμο από τη ριζοσπαστική αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο. Επαναλαμβάνω. Από τη ριζοσπαστική αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο. Αυτό το κομμάτι της διακήρυξης. Μανιφέστο το βλέπω αυτό. Μανιφέστο αυτά που λένε ότι η ριζοσπαστική αριστερά μας έφερε στην εξουσία και αυτό είναι το μότο μας. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, εμείς όταν πήγαμε στο 35%, πήγαμε στο 35% γιατί καταφέραμε να πείσουμε ανθρώπους μετριοπαθείς και κεντρώους να έρθουν στην κάλπη μας. Αυτό έγινε. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάρα πολύ καθαρά στο μυαλό μας. Και αν κάποιος προσπαθήσει να την κάνει από την οπτική του κοινωνικού πεδίου την ανάλυση, είναι σαφές ότι φέραμε στην κάλπη μας και κομμάτια αυτού που στην καθομιλουμένη, αφήνω τον επιστημονικό ορισμό έξω, πολιτικοί και δημοσιογράφοι λέμε μεσαία τάξη. Μήπως πονέσαμε εκεί πάρα πολύ, μήπως πληγώσαμε για λόγους εξωγενείς θα πω εγώ. Κομμάτια της μεσαίας τάξης. Μήπως και εκεί κάναμε λάθη. Μήπως πρέπει να επικεντρωθούμε. Στο πλαίσιο της αυτοκριτικής σας, λοιπόν. Βεβαίως. Μήπως πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς αυτόν τον κόσμο θα τον ξανακερδίσουμε. Και προσέξτε τώρα, γιατί πολλές φορές υποτιμάται αυτή η συζήτηση. Το κρίσιμο για ένα πολιτικό κόμμα είναι να καταλάβει ότι ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος έχει αίσθηση εαυτού μεσαίας τάξης. Ανεξάρτητα αν κατά τους κοινωνιολόγους ή τους οικονομολόγους ανήκει σε αυτή ή όχι. Έτσι. Δηλαδή σε μία μικρή επιχείρηση μπορεί αυτός που τη διευθύνει με 4-5 άτομα να αισθάνεται ότι αν το ρωτήσεις να σου πει είμαι μεσαία τάξη και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης επίσης, ο οποίος ενδεχομένως να είναι σκληρά εργαζόμενος, να σου πει και αυτός το ίδιο. Άρα το ερώτημα είναι μήπως εκεί πέρα υπήρξε και
το οποίο βγαίνει και από τα exit poll και από τις μετρήσεις, έτσι, υπήρξε ένα τεράστιο κενό. Mm-hmm. Ένα τεράστιο κενό. Άρα αυτό που καταλαβαίνουμε από αυτά που είπατε, κύριε Παπά, είναι ότι με πηξίδα τη ριζοσπαστική αριστερά δεν μπορεί να πάει μακριά ο ΣΥΡΙΖΑ. Πηξίδα είναι η διακήρυξή μας, είναι η ταυτότητά μας η επικαιροποιημένη μετά τις πάρα πολύ γενναίες κινήσεις, τις πολιτικές τις οποίες υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα κάναμε, διότι θέλω να σας θυμίσω ότι το τελευταίο κύμα διεύρυνσης έγινε το 2019, όπου ήμασταν υποπίεση πίσω στις δημοσκοπήσεις με το μακεδονικό να μας δημιουργεί μια κατάσταση έτσι πολιτικής πίεσης. Εκεί πέρα ακριβώς διατυπώσαμε την άποψη, τη θέση, ανασυγκροτήσαμε την ταυτότητά μας και είπαμε ότι είμαστε το κόμμα της σύγχρονης αριστεράς, το οποίο εκτείνεται από τη ριζοσπαστική αριστερά στο προοδευτικό κέντρο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Να σας πω και κάτι. Εσείς το λέτε σε αυτή τη βάση. Υπάρχουν όμως και στελέχοι, κορυφαία στελέχοι που έχουν σηκώσει το χέρι και λέει μάλλον εγώ θα είμαι. Ακούγομαι τώρα. Δεν το πιστεύουν. Κανείς δεν το έχει πει. Ο κύριος Πολάκης, ας πούμε. Μου, θέλω να σου πω με έμεσο τρόπο. Δεν ξέρω. Με έμεσο τρόπο. Ότι θα σηκώσω το χέρι και θα είμαι. Που δεν είναι στην πλατφόρμα Παπά. Άρα, εγώ λέω, αν βγει ο Παπάς υποψήφιος, άλλη πλατφόρμα θα υπάρχει. Αν βγει ο Τσακαλώτος, θα υπάρχει άλλη πλατφόρμα. Αν βγει ο Πολάκης, θα υπάρχει άλλη πλατφόρμα. Η συζήτηση είναι υγεία. Και θέλω να πω ότι εχθές είχαμε μια πάρα πολύ έτσι δημιουργική στο τέλος συνεδρίας της Πολιτικής Γραμματείας. Είχε και ένα χαρακτήρα ιστορικότητας για το κόμμα μας, διότι ήταν η πρώτη χωρίς την παρουσία του Αλέξη του Τσίπρα. Και νομίζω ότι όλα τα στελέχη σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων. Είχαμε σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις και για τη σύνθεση και τη διάταξη δυνάμεων στη Βουλή και για το χρονοδιάγραμμα. Το οποίο, εντάξει, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Για να επανέλθω στο προηγούμενο, κάτι που δεν πρόλαβα να υπογραμμίσω. Είμαστε και σε περιβάλλον ενισχυμένης αναλογικής, κυρία Βουλγαρή και κύριε Χασαπόπουλε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το ότι τα κόμματα τα οποία θέλουν και εννοούν ότι είναι κόμματα τα οποία διεκδικούν διακυβέρνηση πρέπει να βάλουν τον πήχη, το στόχο στο 35% και το 40%. Δεν υπάρχει σενάριο περιορισμένης εκλογικής επιρροής το οποίο να σε οδηγεί στο να είσαι κόμμα κυβερνητικής επιλογής. Με κάποιο σενάριο συνεργασίας. Άρα τελειώσαμε οριστικά με την απλή αναλογική για να τα κλείσουμε. Κοιτάξτε, η απλή αναλογική και στην δική μας, ας πούμε, αποτύπωση έχει. Εμείς το πληρώσαμε το τίμημα. Ναι, βέβαια. Έτσι, και αυτό έχει αποδοκιμάσει και ως ενδεχόμενο. Άρα πάμε με το αυτό. Η απλή το αναλογική, κυρία Βούλγαρη, και αυτό είναι και ένα στοιχείο της νέας εποχής. Ήταν μια προγραμματική θέση την οποία την είχαμε από πάρα πολύ παλιά. Από όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου στρατευμένο στην αριστερά, από τα 17 μου χρόνια, μιλάγαμε για την απλή αναλογική και την ισότητα της ψήφου. Όμως, τώρα τα χρόνια περάσανε. Ο λαός απεφάνθη. Όπως απάντησαν και τα κόμματα, τα πολιτικά, έτσι, γιατί η απλή αναλογική έχει και άλλες πολιτικές προϋποθέσεις. Συμπράξεις θέλει. Επειδή έχει κλείσει λοιπόν αυτή η περίοδος, σημαίνει ότι θα πρέπει, εάν μία φορά είχαμε ρίξει το βάρος στην επικαιρότητα αυτού του εδαφείου της διακήρυξής μας, ότι εκτινόμαστε από τη ριζοσπαστική αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο, επαναλαμβάνω, από τη ριζοσπαστική αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο. Αν αυτό ήταν μία φορά επίκαιρο, σε συνθήκες απλής, είναι 10 φορές επίκαιρο σε συνθήκες ενίκης. Πρέπει να εξυγχρονιστείτε. Ακούω τον κύριο Παπά και νομίζω ότι στέλνει μηνύματα στους εσωκομματικούς του αντιπάλους. Όχι, κύριε Χασαπόπουλε, μηνύματα στην κοινωνία. Προσέξτε, κανένας μας δεν πρέπει να μπερδευτεί. Ο κόσμος κοιτάει με ενδιαφέρον και είναι λογικό και το δικό σας το ενδιαφέρον. Αυτό το κόμμα, αυτό που λέτε εσείς τώρα, το ασφάζονται όλοι. Θα ανοίξει ο διάλογος και νομίζω ότι. Επειδή κάνετε ένα πρώτο διάλογο, κοιτάξτε, μιλάτε με τα στελέχη. Εντάξει, εγώ δεν πρόκειται να προκαταλάβω τις θέσεις τις οποίες μπορεί να πάρει οποιοδήποτε σύντροφος ή συντρόφισσα, θα είναι ανοιχτός ο διάλογος. Η πρόταση του κυρίου Σπίτζη να επανέλθει ο κύριος Τσίπρας και να έχει δίπλα του τον κύριο Χαρίτση, την κυρία Αξιόγλου, εσάς, κάνα δύο ακόμα κτλ. Για να πάτε σε μια μεταβατική έτσι, κατάσταση, μπορεί να σταθεί? Τη συζητήσαμε και αυτή, δεν ήταν αυτή η απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Ακούγονται όλα ελεύθερα. Πάντως, ξέρετε. Σας παρακαλώ, μην απαντάτε σαν επισκέπτης. Την άποψή σας. Δεν είμαι επισκέπτης. Μα την άποψή σας ρωτάω και μου λέτε τι συζητήσαμε, δεν ήταν. Δεν ήταν η άποψη της πολιτικής γραμματείας. Όχι, νομίζω ότι τώρα έχουμε δρομολογήσει μια εξέλιξη η οποία σηματοδοτεί και μια ομαλότητα. Όλα τα στελέχη στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Επαναλαμβάνω, οι αποφάσεις ήταν σχεδόν στο σύνολό τους ομόφωνες. Είναι ένα πάρα πολύ θετικό μήνυμα αυτό. Και έχουμε μπροστά μας έναν οδικό χάρτη, ο οποίος μας επιτρέπει
και τη συζήτηση την πολιτική να κάνουμε, δηλαδή να μην πάμε σε μια πάρα πολύ σπασμένη διαδικασία όπου δικαίως η κυρία Κοραή, ο κύριος Πουλακίδας και άλλοι συναδελφοί σας τα λέγανε «Μα τι κάνετε εκεί πέρα, θα συζητήσετε καθόλου» και να μην αφήσουμε μια εκκρεμότητα... πρέπει να είναι παρόν σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν λέω να δώσει δαχτυλίδια. Αυτό νομίζω ότι και εσείς είστε απέναντι και έχει τελειώσει όλο αυτό το story. Πρέπει να είναι παρόν στις διαδικασίες ως εγγυητής, γιατί τον είδαμε εξαφανίστηκε. Παρετήθηκε, εξαφανίστηκε. Είναι ούτως ή άλλως εγγυητής ο Αλέξης Τσίπρας με την πορεία του, την ιστορία του. Δεν γίνεται εγγυητής. Εντάξει, είναι παρόν. Εκτός και αν είναι... και εσείς δεν θέλετε να είναι, εννοώ και εσείς προσωπικά. Είναι παρόν, ο Αλέξης Τσίπρας είναι παρόν. Έχει βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις και νομίζω ότι και συλλογικά δείξαμε ότι και όταν δεν είναι σε μια συνεδρίαση, τα πράγματα μπορούν πάρα πολύ ομαλά να δρομολογηθούν και όχι για δευτερεύοντα πράγματα, επιτρέψτε μου, διότι και το δικό μας κόμμα είναι σε μια ιστορική μετάβαση αυτή τη στιγμή. Άρα, προγραμματικές δηλώσεις που θα έχει στην κοινωνία. Το κόμμα που, θα αλλάξουν και οι ιστορικές ισορροπίες μέσα στο κόμμα. Δηλαδή, αυτό που ξέρουμε σαν τάσεις σήμερα ή υπαρκτές τάσεις, θα είναι διαφορετικές μετά το συνέδριο. Οι τάσεις δεν πρέπει να είναι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Οι τάσεις δικαίως υπάρχουν, πρέπει να είναι δυναμικά πράγματα και να αφορούν τα επίδικα και τα ερωτήματα που καλείται το κόμμα σε κάθε στιγμή να απαντήσει. Και κυρίως να μην κοστίζουν στη συλλογική μας προσπάθεια. Βεβαίως θα πληρώσουμε το τίμημα της διαφάνειας και της δημοκρατίας στην εσωτερική μας λειτουργία, όμως με όριο, βεβαίως, την αποτελεσματικότητα και την εμπιστοσύνη που πρέπει δηλαδή να έχουμε. Και τάσεις να συμφωνούν και σε πρόσωπο. Δηλαδή, παρότι έχουν διαφορετική αντίληψη, ας πούμε, για το ρόλο του κόμματος ή για την πολιτική τοποθέτηση του κόμματος, να συμφωνούν όμως το πρόσωπο υποψηφίου. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Δεν ξέρω. Ο καθένας μπορεί να κάνει μια επιλογή. Τα πρόσωπα κρίνονται και πολλές φορές από το πόσο μπορούν να συνθέτουν απόψεις. Έτσι δεν είναι. Άρα, εντάξει, μπορώ να πω. Κύριε Παπά, εκλέγεται αυτός που θα αποφασίσει η πλειοψηφία. Αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει μετά οι άλλοι να συνταχθούν πίσω από τον αρχηγό ή πάλι θα μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει, όπως συνέβη. Και αυτό το πληρώσατε, νομίζω, και πάρα πολύ ακριβά, γιατί πήγατε ως ένας άτακτος στρατός σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Ναι, και προκαλέσατε σύγχυση. Μην υπερβάλλετε, κάναμε λάθη και υπήρξαν. Άλλα έλεγε ο αρχηγός, άλλα. Βέβαια και ο αρχηγός άλλαζε. Ναι. Κάναμε λάθη και υπήρξαν δημόσιες τοποθετήσεις οι οποίες έπρεπε να έχουν αποφευχθεί. Αλλά νομίζω ότι η δημοκρατική αυτή διαδικασία θα σημάνει και μια νέα σελίδα σε σχέση με την εικόνα που εκπέμπουμε μπροστά. Άρα το μήνυμα είναι ότι ο αρχηγός θα πρέπει να κρατήσει και το κόμμα ενωμένο. Τελευταία και επομένα και για το όριο που και για τις συνιστώσεις, να μην. Να κάνουμε και εμείς από μια ερώτηση για να κλείσουμε. Για να κλείσουμε. Μεθαύριο στη Βουλή είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στις προγραμματικές δηλώσεις. Εσείς ποιανού άποψη θα εκφράσετε του κόμματος? Τη συλλογική, φυσικά. Θέλω να πω, μα δεν πάμε. Εκφράσετε για όλες τις τάσεις. Ναι, γιατί... Έχουμε συλλογικές αποφάσεις. Κύριε Χασαπόπουλε, έχουμε συλλογικές αποφάσεις. Σας έκανα μία αναφορά μικρή στην διακήρυξή μας. Αυτό είναι ο οδηγός και είναι ομόφωνα ψηφισμένη. Το όριο κρατάω που είπε. Στη δεν θα έχουμε πολιτικό αρχηγό. Ναι. Θα έχουμε. Ναι. Φιλοδοξούμε, εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Σας λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά, και τους συναδέλφους μας να ευχαριστήσουμε πολύ. Χριστίνα. Καλημέρα.